Και ποιος δεν είδε αυτές τις εικόνες. Κόλυβα που εκτοξεύτηκαν εναντίον αντιδημάρχων στον πεζόδρομο της Αγίου Νικολάου. Τι απαντούν οι συνδικαλιστές του Δήμου? Τα επεισόδια δεν υπήρξαν επεισόδια καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε. Είναι τόσο προκλητική η κύρια αυτή που πήγανε φάτσα κάρτα στην Αγίου Νικολάου, βρέθηκαν δύο συνάδελφοι οι οποίοι ήταν τέλος πάντων κάπως υπερ ερεθισμένοι και πετάξανε δύο κόλυβα τα οποία είχαν τον συμβολικό χαρακτήρα. Οι αντιδήμαρχοι δήλωσαν πως η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, Τασία Κυριακοπούλου, τους έδειχνε στους συνδικαλιστές της Αθήνας προκειμένου να στοχεύσουν καλύτερα. Ακόμη και ο δήμαρχος το ανέφερε στην γραπτή δήλωση που είχε κάνει αμέσως μετά την επίθεση. Δοσύλλογοι, καταδότες και υπηρέτες των ξένων συμφερόντων είναι η ίδια η Δημοτική Αρχή, η Τρόικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκυβέρνηση του Σαμαρά. Το γεγονός πάντως σχολιάστηκε αρνητικά από όλες τις παρατάξεις. Η επίθεση όχι μόνο ήταν άδικη αλλά και απαράδεκτη. Να θυμίσουμε πως εκείνη τη στιγμή οι δημοτικοί παράγοντες έπιναν τον καφέ τους αφού η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αναβληθεί. Οι συνδικαλιστές έκαναν πορεία, τους είδαν και τους πέταξαν κόλυβα και μπουκάλια με νερό.